Περνάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα, που είναι ο ποιητής Τάσος Λιβαδίτης. Γεννήθηκε το βράδυ της Ανάστασης του 1922 και έκλεισε απροσδόκητα τα μάτια στις 30 Οκτωβρίου του 1988. Ο ποιητής Τάσος Λιβαδίτης αποτελεί την περίπτωση ενός δημιουργού ο οποίος ταύτισε το έργο με τη ζωή του, με αδιατάραχτη συνέπεια. Ο Λιβαδίτης έζησε μια ζωή αφιερωμένη στους ανθρώπους, την αγάπη, την ελπίδα, για έναν καλύτερο κόσμο, για έναν κόσμο με διαχρονικές αξίες. Ο Λιβαδίτης έφερε βιώματα από τη μικρασιατική καταστροφή, την προσφυγιά, τη δικτατορία του Μεταξά, τους αγώνες της αριστεράς, την κατοχή, τον εμφύλιο, τις διώξεις, τις εξορίες, τις φυλακίσεις, τη δικτατορία του 1967. Παρόλες τις κακουχίες όμως, παρέμενε πάντα ένας ημνητής της ζωής. Ήταν τόσο αφοσιωμένος στην ποίηση, ώστε όσα ποίηματα του έστελναν, τα διάβαζε όλα ως το κόκαλο. Και όσο μεγαλύτερη αξία τους έβρισκε, τόσο την αναγνώριζε και την διακήρυσε. Άσκησε την κριτική με διεισδυτική ευαισθησία, με στοχασμό που δεν κατέληγε σε κάποια κανονιστικότητα, με άνοιγμα σε όλους τους τρόπους της ποίησης και αγάπη για όλους τους ποιητές, σημειώνει ο Τίτος Πατρίκιος, φίλος και συνεργάτης του Τάσου Λιβαδίτη. Το κουδούνι της εξώπορτας χτυπούσε επίμονα. Εγώ αργοπορούσα να ανοίξω, απολαμβάνοντας όπως πάντα την αγωνία μου. Όταν άνοιξα, ένας νέος στεκόταν έξω. «Είσαι ο Αρθούρος Ρεμπό από τη Σαρλεβίλ», είπα. «Τι θέλεις?» «Κινδυνεύουμε κι οι δύο», μου λέει. Όμως εγώ δεν έδωσα σημασία. Συνέχισα να σηκώνομαι αργά το πρωί, έψινα τσάι και διόρθωνα λίγο το καπέλο μου, που για να παραπλανώ τους διώκτες μου, το φορούσα ακόμα και στον ύπνο. Γιος του Λύσανδρου και της Βασιλικής, γεννήθηκε στην Αθήνα το βράδυ της Αναστάσεως του 1922. Είχε 4 αδέρφια, μια αδερφή και 3 αδερφούς. Ο πατέρας του ήταν μεγαλέμπορος και τα παιδικά χρόνια του ποιητή ήταν ευτυχισμένα. Σπούδασε νομικά, όμως τον κέρδισε η λογοτεχνία και συγκεκριμένα η ποίηση. Το 1946 παντρεύτηκε τη Μαρία Στούπα, παιδική του φίλη και πολύτιμη σύντροφο σε ολόκληρη τη ζωή του, με την οποία απέκτησαν μια κόρη, τη Βάσο. Την ίδια χρονιά πραγματοποίησε και την πρώτη του εμφάνιση στη λογοτεχνία με τη δημοσίευση του ποίηματός του, το τραγούδι του Χατζηδημήτρη, στο περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα. Το 1947 συνεργάστηκε στην έκδοση του περιοδικού Θεμέλιο. Ανέπτυξε έντονη πολιτική δραστηριότητα στο χώρο της αριστεράς, με συνέπεια να εξοριστεί από το 1947 έως το 1951 μαζί με άλλους αριστερούς καλλιτέχνες και διανοούμενους όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Άρης Αλεξάνδρου, ο Μάνος Κατράκης και πολλοί άλλοι, και συνέχισε να γράφει ποίηματα. Στο Μούδρο, στη Μακρόνισο και μετά στον Αϊστρατή και από εκεί στις φυλακές Χατζικώστα στην Αθήνα, από όπου αφέθηκε ελεύθερος το 1951. Το 1952 σημειώθηκαν οι εκδόσεις των έργων του «Μάχη στην άκρη της νύχτας» και αυτό το αστέρι είναι για όλους μας. 3 χρόνια αργότερα οδηγήθηκε σε δίκη στο πενταμελές εφετείο με αφορμή την ποιητική συλλογή του «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου» και αθωώθηκε πανηγυρικά. Σταθμός στην ποιητική του διαδρομή αποτέλεσε κατά τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας το βιβλίο του «Οι γυναίκες με τα αλογίσια μάτια». Το 1961 πήρε μέρος σε συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη ανά την ελληνική επαρχία, απαγγέλλοντας ποίηματά του και συνομιλώντας με το κοινό. Αποφασίσαμε να βγούμε έξω από τα τείχη της Αθήνας, να πάμε στην επαρχία που το 1961 ακόμα υπήρχε απόλυτος σκοταδισμός και πολιτικός και φυσικά καλλιτεχνικός. Και κάναμε τις πρώτες μας συναυλίες, λαϊκές συναυλίες. Ξεκινήσαμε από την Καβάλα. Πρώτη φορά ποιητής απήγγειλε τα ποίηματά του από τις συλλογές του, ας πούμε, τις κανονικές κλπ. Σε ένα κοινό που ερχόταν για να ακούσει και λαϊκή μουσική. Εργάστηκε επίσης ως κριτικός ποίησης στην εφημερίδα Αυγή. Στίχοι του Τάσου Λιβαδίτη μελοποιήθηκαν από τον Μίκη Θεοδωράκη, Δραπετσόνα, Τα Λυρικά, και από τον Γιώργο Τσαγκάρη στο δίσκο Φυσάει. Το 1993 με ερμηνευτή τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τη συμμετοχή του ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου. Θυμάμαι ότι στην εποχή εκείνη η κυβέρνηση τότε ήθελε να διώξει τους πρόσφυγες από τις παράγκες τους στον Δραπετσόνα, χωρίς όμως να δώσει αποζημίωση. Πήγαν οι μπουλντόζες και ξύλωναν τις παράγκες. Ήταν λοιπόν ένας αγώνας επιβίωσης, ζωής, θανάτου.
Πήγαινα για φωνοληψία στην Κολούμπια. Το αυτοκίνητο θυμάμαι ότι μου ήρθε έμπνευση μπροστά στο θέατρο Καλού. Τα σταμάτησα απότομα, έγραψα τη μελωδία. Το βράδυ τηλεφώνησα στον Τάσο τον Λιβαδίτη. Του τραγούδισα από το τηλέφωνο την μελωδία και ο Τάσος έγραψε το τραγούδι «Δραπετσόνη». Τα ποίηματά του μεταφράστηκαν σε περισσότερες από 10 γλώσσες. Έγραψε ακόμη με τον Κώστα Κοτσιά τα σενάρια των ελληνικών ταινιών «Ο Θρίαμβος» και «Η Συνοικία το όνειρο». Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο ποίησης στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας της Βαρσοβίας για τη συλλογή «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου». Πήρε ακόμη το πρώτο βραβείο ποίησης του Δήμου Αθηναίων για τη Συμφωνία Αριθμός 1, το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης για το βιολί για μονόχειρα και το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης για τη συλλογή «Εγχειρίδιο Ευθανασίας». Ο Τάσος Λιβαδίτης πέθανε στην Αθήνα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο από ανέβρισμα κοιλιακής αορτής. Μετά το θάνατό του εκδόθηκαν χειρόγραφα ανέκδοτα ποίηματά του με τον τίτλο «Χειρόγραφα του φθινοπόρου». Τάσος Λιβαδίτης, ο ποιητής που οραματίστηκε ένα καλύτερο κόσμο. Κοντά μας δύο ποιητές να μας το γνωρίσουν καλύτερα. Καλωσορίζω τον Γιώργο Δουατζή, δημοσιογράφο και ποιητή. Γεια σου Γιώργο, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Και εγώ. Κυρίως υπό την δεύτερη ιδιότητα, την ιδιότητα του ποιητή. Και καλωσορίζω και έναν άλλο ποιητή, τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο. Γεια σου. Γεια σου Μπίλιο. Έχετε πράγματα που σας συνδέουν με τον Λιβαδίτη. Θέλω να μας τα πείτε, να καταλάβουμε και τον άνθρωπο, αλλά και τον ποιητή, και τον ποιητή στον καιρό του. Θέλω όμως να καλωσορίσω με μεγάλη χαρά εδώ, κοντά μας, τον Μανώλη τον Μητσιά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη σπουδαία φωνή που θα μας ταξιδέψει στα μελοποιημένα τραγούδια από το Θεοδωράκη, του Τάσου του Λιβαδίτη. Μου επιτρέπεις μια παρένθεση? Βεβαίως. Ο Μανώλης είναι ο μόνος τραγουδιστής που έχει τραγουδήσει τόσους ποιητές Έλληνες. Κάνω λάθος, Μανώλη? Όχι ακριβώς. Δεν κάνω λάθος. Αλλά ο Λιβαδίτης είναι ένας ποιητής που τον τραγουδήσαμε από τα πάτω μας βήματα. Τουλάχιστον σαν τραγουδιστές. Την Φτωχογειτονιά, την Δραπετσόνα, ήταν τραγούδια άσκησης για μας. Νέους τραγουδιστές. Όσοι αγαπούσαν την ποιήση και το Θεοδωράκη, εντάξει. Ήταν άλλοι που λέγανε άλλα πράγματα. Θα ήθελα να πάρουμε μια πρώτη μουσική γεύση για ένα εμβληματικό τραγούδι του Λιβαδίτη, πριν βυθιστούμε στον κόσμο της ποιήσης του, με τον Γιώργο Δουατζή και τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, η Δραπετσόνα, έχει μια ιστορία που την ξέρετε πολύ καλά. Να την πούμε, γιατί ο κόσμος μπορεί να τραγουδά αυτό το τραγούδι, να μην γνωρίζει όμως πώς οδηγήθηκε να γίνει, η δημιουργία του ποια ήταν. Κύριε Δουατζή, έγινε, θέλετε να μας κυριολεκτικά πείτε. Σε ένα βράδυ. Είχε πάει ο Μίκης σε μια συγκέντρωση στην Δραπετσόνα, επειδή πρόκειτο να γκρεμιστούν τα προσφυγικά εκεί. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν βουλευτής της ΕΔΑ τότε ο Θεοδωράκης. Γυρνώντας από την συγκέντρωση που είχε γίνει στην Δραπετσόνα, τηλεφωνεί από το δρόμο στον Λιβαδίτη και του λέει: γράφε. Τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα. Του έδωσε συλλαβές. Όπως ήταν η μουσική, την οποία είχε σκεφτεί στον δρόμο. Την άλλη μέρα έγινε συναυλία και τραγουδήθηκε η Δραπετσόνα στα προσφυγικά. Τρομερό είναι. Έτσι γεννήθηκε αυτό το εμβληματικό τραγούδι. Μανώλη Μητσιά. Το τραγούδισε όλη η Ελλάδα και το τραγουδάει όλη η Ελλάδα. Συνεχώς. Έτσι. Πάμε να το πούμε. Μένω κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ κι εκείνη όνειρα φιλιά. Ο δέρνει ο αγεράς κι η βροχή, μα η παλιμάνη κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ
σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά. Στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός. Κάθε παρά του κι ουρανός. Μα όταν ερχόταν η βραδιά μες στο στενό σοκάκι σε φαντώναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Δεν γερνάει ποτέ ο Μανώλης, τι θα γίνει. Ο Μανώλης, με αυτή την καταπληκτική φωνή και τον τρόπο που αποδίδει τη μελοποιημένη ποίηση. Τον τρόπο που ερμηνεύει τη μελοποιημένη ποίηση. Τάσος Λιβαδίτης, λοιπόν, ο ποιητής, ο άνθρωπος, ο δημοσιογράφος, τι σας συνδέει μαζί του? Να ξεκινήσουμε από τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο. Ο Τάσος Λιβαδίτης ήταν από το χώρο της λογοτεχνίας εκείνος ο άνθρωπος που με βοήθησε να γίνω κι εγώ καλύτερος άνθρωπος. Αν έχει εφαρμογή στη ζωή το λαϊκό δύστιχο και στο χώμα δεν πατούσα μην τρομάξουν τα πουλιά, αυτό βρίσκει την εφαρμογή του στον ίδιο τον Τάσο Λιβαδίτη. Τον γνώρισα το 1973 στο τέλος της Χούντας στο μικρό μαγαζάκι του κέντρου της Νανάς Καλιανέση, αυτής της γενναίας γυναίκας. Μετά όμως γνωριστήκαμε στα γραφεία της Αυγής το 1974 στη μεταπολίτευση και του υπό το πρόσχημα ότι θέλω να δει κάποια ποίηματά μου θέλησα να τον προσεγγίσω. Και αυτός με κάλεσε στο σπίτι του, στο οικογενειακό. Και σιγά σιγά αναπτύχθηκε σχέση οικογενειακή πράγματι. Μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Λιβαδίτης πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που όταν ένας νέος ποιητής του έδινε στίχους για να πει τη γνώμη του, η αντίδρασή του ήταν όχι μόνο ανθρώπινη, δηλαδή ευγενική, αλλά ήταν και βαθιά υποβοηθητική και ενθαρρυντική. Αυτό συνέβη και με σένα, Γιώργο Δουατζή. Σε αγκάλιαζε από την πρώτη στιγμή, σου έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους για να μην σου κάνει κακό. Εφόσον έβλεπε ότι μπορούσε να προχωρήσει, το έλεγε, αλλά σου χτυπούσε τα δυνατά σημεία. Και είναι εντυπωσιακό, εγώ θα πω κάτι αντίστοιχο με τον Γιώργο πολύ γρήγορα, ότι τον πήρα στο τηλέφωνο, τρέμαν τα πόδια μου βέβαια, από την αγωνία, και λέω θέλω να σας δείξω χειρόγραφο. Ήταν τότε απαντάει, στην Αυγή. Ήταν στην Αυγή και έγραφε κριτική, όχι τότε που τον πήρα τηλέφωνο, γιατί ήταν Χούντα ακόμα, γιατί σε όλο το διάστημα της δικτατορίας
Βεβαίως ο Λιβαδίτης. Είχε μείνει άνεργος. Βεβαίως. Άνεργος και τραγικές περιόδους ένδυας και φτώχειας. Έτσι. Mm. Και η απάντηση ήταν μεγάλη μου τιμή, κύριε Δουατζή. Και λέω με δουλεύει. Σκέφτηκα ότι με ειρωνεύεται. Τι μεγάλη του τιμή τώρα εγώ το παιδαρέλι. Είπε αφήστε τα, σου είπε και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σας. Τα άφησα. Σε μία εβδομάδα με είχε πάρει τηλέφωνο. Είχαμε πάει να πιει το αγαπημένο του Ουζάκη και είχε σημειώσει σελίδα-σελίδα τα πάντα και μου έκανε μια διάλεξη που δεν την ξεχάσω ποτέ. Οι κριτικές του έχουν μείνει παροιμιώδεις. Νέοι άνθρωποι, δεκάδες έχουν βοηθηθεί και έχουν αντιμετωπιστεί με αγάπη ανθρώπινη. Και θα μιλήσουμε μετά. Θέλω να επισημάνω το πιο σημαντικό στοιχείο του ανθρώπου αυτού και δημιουργού, ταύτιση έργου και ζωής και πίστη σε αξιακό σύστημα. Το κύριο χαρακτηριστικό του. Δεν ξέρω, Γιώργο. Συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι και οι δυο σας, που είσαστε και φίλοι αναμεταξύ σας, έχετε συγκεκριμένα μελετήσει την ποίηση του Λιβαδίτη και το έργο του, το έχετε τοποθετήσει σε δύο, νομίζω, κάποιοι τοποθετούν τρεις, συγκεκριμένες και μεταξύ τους διαφοροποιημένες περιόδους. Την πολιτική περίοδο και την υπαρξιακή περίοδο. Δεν είναι έτσι, εκεί που πλέον έχει απογοητευτεί από την πολιτική. Και έχει απελευθερωθεί όμως ταυτοχρόνως. Και έχει απελευθερωθεί και μιλάει για τον άνθρωπο, την ύπαρξη, το θάνατο. Θα ήθελα να πάμε με τον Μανώλη το Μητσιά ένα τραγούδι ακόμα. Να πούμε ποιο είναι. Θέλω να πω ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχω γραφτεί και από το Μίκη αλλά και από το Λιβαδίτη. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ. Από τα λυρικά. Καλά, ναι. Και θα μου επιτρέψετε να πω από τα πιο δύσκολα ερμηνευτικά. Ναι, αλλά είναι. Εντάξει, εσύ δεν θα το παραδεχτείς. Όταν είναι ωραίο το κομμάτι, δεν υπάρχει. Τα έχει τραγουδήσει ο Μίκης αυτά, όλη τη σειρά τα λυρικά. Ναι, καταπληκτικά. Καταπληκτικά, ναι. Είναι καταπληκτικό τραγούδι αυτό. Άρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μανώλη Μητσιά και την ορχήστρα του που θα τους καλωσορίσω στη συνέχεια για αυτήν την
την προσφορά τη γενναιόδορη για να ακουστούν οι. Όχι, δεν είναι προσφορά αυτή, είναι χαρά μας, γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι δεν ακούσουν τη τηλεόραση, έχουν πια βαρεστεί από άλλους που ακούγονται κάθε μέρα. Ας υπάρχει μια εξαίρεση στον ποιητή, έτσι δεν είναι. Οι στίχοι πάντως του Λιβαδίτη δονούν συνειδήσεις. Αποτελούν ύμνο στη ζωή, μιλώντας στην ψυχή με έναν τρόπο μοναδικής απλότητας και ευαισθησίας. Περισσότερα για τον Τάσο Λιβαδίτη και ακόμα περισσότερη μελοποιημένη ποίησή του, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Τάσος Λιβαδίτης, γιος του Λίσανδρου Λιβαδίτη και της Βασιλικής Κοντοπούλου, γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Μεταξουργείο. Είχε 4 μεγαλύτερα αδέλφια, και μία αδελφή και 3 αδελφούς. Ο πατέρας του μεγαλέμπορος, τα παιδικά του χρόνια ευτυχισμένα. Εδώ δύο άνθρωποι που τον γνώρισαν και. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι εν μέρη ή δεν ξέρω, εν ολοκλήρω, γίνατε ποιητές ακριβώς γιατί γνωρίσατε τον Τάσο Λιβαδίτη. Έτσι δεν είναι, εσύ δημοσιογράφος, Γιώργο, ήσουνα. Μας έσπρωξε ο Τάσος, μας στήριξε σε μια πορεία που έχει αρχίσει. Η ποιήση δεν ξεκινάει ποτέ, ή μάλλον σπάνια ξεκινάει σε μεγάλες ηλικίες. Από την εφηβεία γράφουμε. Και ο Τάσος ήταν και η αιτία που γνωρίστηκα και με τον Γιώργο. Ναι, γίναμε φίλοι. Μας γνώρισε. Σας γνώρισε δηλαδή, ναι. Μεταξύ σας ο Τάσος Λιβαδίτης. Ναι, ναι. Τα παιδικά του χρόνια ήταν όντως ευτυχισμένα, ήταν ένα παιδί μεγαλωμένο σε μεγαλωστικό περιβάλλον. Ανέμελος, χωρίς προβλήματα, ήρεμος, μέχρι που ήρθε η καταστροφή, η οικονομική της οικογένειας, όπου πράγματι η στέρηση ήταν πάρα πολύ καιρή. Μες στην κατοχή πεθαίνει και ο πατέρας του. Ναι. Πάντως θα έλεγα εγώ ότι αυτή τη γοητεία της παρακμής την απέπνεε και την κουβαλούσε ολόκληρη πάνω του και αυτό τον έχει συνδράμει πάρα πολύ και στην ποιησή του καθοριστικά. Έχει ένα κλίμα παρακμής τουλάχιστον στην δεύτερη περίοδο του έργου του, θα μιλήσουμε και για την πρώτη και για την δεύτερη, που αυτή αν έχει γοητεία η παρακμή που έχει ήτανε πάνω του ζωγραφισμένη. Εγώ να βάλω ένα επίθετο σε αυτό που λέει στην παρακμή. Ναι. Ο αριστοκράτης. Αριστοκράτης, ναι. Ο Τάσος ήταν ο αριστοκράτης, ο φιλάρεσκος. Ναι. Σκονότανε το πρωί για να κάτσει στο γραφείο του να δουλέψει και είχε βάλει το γυλαίκο, το φουλάρι, το πουκάμισο, ένας κούκλος. Και αφού τελείωνε τη δουλειά, έβγαινε τη βόλτα του για το ουζάκι, γυρνούσε σπίτι, έτσι. Πάλι ναι. Τα ίδια. Έγραφε ντυμένο. Τα. Σαν επρόκειτο να βγει. Σαν να επρόκειτο να βγει. Και πρέπει να πούμε ότι είχε και βαθύ το αίσθημα της φιλίας. Δεν θα ξεχάσω τις ευτυχισμένες στιγμές όταν τύχαινα που καλημεριζόταν τηλεφωνικός με το Ρίτσο ή καληνυχτίζονταν. Δεν κοιμόταν επί χρόνια εάν δεν καλημεριζόταν και δεν καληνυχτίζονταν το βράδυ. Ήτανε συγκλονιστικές εμπειρίες αυτές. Ναι. Και το μεσημέρι έβγαινε για το ουζάκι του. Να πω ένα περιστατικό που. Βέβαια, Γιώργο μου είχε κινήσει, μου είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη συγκίνηση. Πηγαίναμε στην πλατεία Βικτωρίας, εκεί γιατί ήμασταν και γειτόνι, και εκεί πίναμε το απεριτίφ μας, το ουζάκι. Σε κάποια στιγμή άρχισε να με πηγαίνει γύρω-γύρω από την άλλη άκρη του κόσμου. Και μία μέρα τον ρώτησα, λέω, κύριε Λιβαδίτη, γιατί πάμε γύρω-γύρω. Και δεν πάμε από εδώ. Και μου λέει αυτόν που έχει το ψαράδικο πιο πάνω, τον ξέρει. Λέω, τον ξέρω. Έχω και το γιο του συμμαθητή. Λέει, του δάνεισα ένα πεντακοσάρικο και δεν θέλω να περνάμε από εκεί για να μην νομίζει ότι περνάω για να του υπενθυμίζω το χρέος. Απίστευτο. Απίστευτος. Όπως το άλλο, παντρεύτηκε την παιδική του φίλη Μαρία Στούπα στα 1946 και έμεινε μαζί. Ζευγάρι μαζί με τη Μαρία μέχρι και το τέλος της ζωής του. Θανάτου. Κάποια στιγμή σε συνθήκες άγριας φτώχειας, ένδυας μεγάλης, πάει να πάρει τα δικαιώματα από το κέντρο, από τον εκδοτικό του οίκο. Και περιμένει η Μαρία να γυρίσει σπίτι με χρήματα. Και ο Λιβαδίτης γυρίζει, του λέει, Μαρία, πήρες τίποτα. Πού είναι τα λεφτά. Τάσο μου, κανένα χρήμα. Λέει, πήρα, αλλά τα έδωσα στον Ζητιάνο που ήταν στη γωνία. Νομίζω τα χρειαζόταν περισσότερο από εμάς. Απίστευτο. Ένα άλλο που μπορώ να μιλήσω. Βέβαια, Γιώργο Μαρκοπούλου. Ένα άλλο που μου είχε συμβεί εμένα ήταν μια οικειωμένη γυναίκα στον Άγιο Παντελήμονα Αχαρνών και ζητιάνευε ο λίγον έτσι σε μια φάση υπερβάσεως. Και μου λέει να σε ρωτήσω κάτι, χωρίς να με γνωρίζει ή να τη γνωρίζω. Λέω, ό,τι θες. Λέει, αυτός
με το Μούση και με το Κασκέτο που περνούσατε μαζί, τι έγινε? Της λέω, πέθανε. Γιατί με ρωτάς? Γιατί περνούσε, λέει, κάθε πρώτη του μηνός και μου έδινε λεφτά. Και πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ο Τάσος είχε πρόβλημα οικονομικό, έτσι, η οικογένεια. Δεν του περίσευαν. Και πρέπει να σημειώσουμε και το πολιτικό σκέλος. Δηλαδή, στην πολιτική του συνείδηση δεν πήγαινε η ελεημοσύνη. Γιατί η κλασική αρχή είναι το κράτος οφείλει να περιθάλπει τους ανθρώπους που είναι σε αδυναμία. Αλλά το συνέστημα υπερκέρασε τη λογική του. Δεν μπορούσε να μη δώσει. Θέλω να δείξω απλώς τους τόμους. Απλώς. Δεν είναι καθόλου απλώς, αλλά θα ήθελα τώρα να τους δείτε. Τόμος 1, τόμος 2, τόμος 3, Τάσος Λιβαδίτης, ποίηση, εκδόσεις Κέδρος, πάντα. Και από τις εκδόσεις Κέδρος επίσης, Τάσος Λιβαδίτη, απάνθισμα, με μια επιλογή του Γιώργου του Δουατζή, εκδόσεις Κέδρος πάλι. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό το βιβλίο του Γιώργου. Είναι η επιμέλεια του Γιώργου, συνομιλία με τον νυχτερινό, του Γιώργου του Δουατζή εδώ, συνομιλία με τον νυχτερινό επισκέπτη, στη χειρόγραφα κείμενα μαρτυρίες. Έμαθα πάρα πολλά εγώ από αυτό το βιβλίο. Και βεβαίως για την ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη από τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο, εδώ έχουμε τις εκδόσεις ΕΚΑΤΗ. Θα ήθελα ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον Λιβαδίτη. Ένα τραγούδι που... Ένα που το έχουμε τραγουδήσει όλοι. Το Μάνα μου και Παναγιά. Ναι. Από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Λιβαδίτης και ο Μίκης βέβαια. Βέβαια όλα τα τραγούδια του Λιβαδίτη τώρα σκέφτομαι έχουν τραγουδηθεί κατά κόρον. Κατά κόρον. Οπότε ας πούμε τώρα αυτό. Ναι, να πούμε αυτό, ναι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
στο μνήμα. Κλαίει κι η Παναγιά. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, μόνο ο Μανώλης ο Μητσιάς θα μπορούσε να τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια. Είσαστε βαθιά συγκινημένοι από την σημερινή παρουσία εδώ του Μανώλη και από αυτήν την γεύση, γιατί γεύση ουσιαστικά μόνο παίρνουμε, από τον Τάσο τον Λιβαδίτη. Έναν άνθρωπο που είχε πει για την ποίηση, είναι σαν να ανεβαίνεις μια φανταστική σκάλα για να κόψεις ένα ρόδο αληθινό. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Σε μια ημερίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, τώρα το περσινό Φεβρουάριο του 9, ο Γιώργος Οδουατζής είχε κάνει μια εισήγηση για τον Τάσο Λιβαδίτη. Ο τίτλος ήταν «Ταύτιση έργου και ζωής». Και θαρώ, Γιώργο Δουατζή, ότι αυτό ήταν το κυρίαρχο. Το ανέφερες και πριν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πούμε μπαίνοντας και στις δύο περιόδους της ποίησης του Λιβαδίτη. Δηλαδή ότι ο Λιβαδίτης αυτό που ήταν ως άνθρωπος και αυτό που πίστευε, το έκανε ζωή και το έκανε και ποίηση. Έτσι είναι. Για την πολιτική περίοδο, μάλλον για τις περιόδους, θα προτιμούσα να μιλήσει ο Γιώργος. Είναι πιο ειδικός. Έχει γράψει και ολόκληρη διατρίβη πάνω σε αυτό. Και εγώ μπορώ να σας μιλήσω και για τα στοιχεία του ανθρώπου και για την πίστη του και τη λειτουργία του. Ζωή, έργο κτλ. Δεν ξέρω, Γιώργο. Είδες πώς μας έχεις φυρηλατήσει με φιλία. ο Τάσος Λιβαδίτης, κάτε με. Το έργο του Τάσου Λιβαδίτη κάτω με χωρίζεται σε δύο περίοδους. Στην πρώτη περίοδο που ξεκίνησε με τη συλλογή το 1952 «Μάχη στην άκρη της νύχτας» και έκλεισε με τον πρώτο τόμο με τη συλλογή «Η τελευταία», όπως γράφει ο Γιώργος στο σημείωμά του. Μου είχε διαφύγει αυτό και νόμιζα ότι είχε κλείσει με τη συλλογή «Οι γυναίκες με τα αλογίσια μάτια». Η δεύτερη περίοδος είναι, αρχίζει από το 1972, μεσολάβησε μια μικρή παύση και έκλεισε με το θάνατό του, με το κορυφαίο αυτό βιβλίο του, τις Βιολέτες για μια εποχή, που νομίζω ότι βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή όλης της ποιητικής του δημιουργίας. Κατά άλλους, όπως κατά τη γνώμη του Κουλουφάκου, χωρίζεται σε τρεις περίοδους, την πολιτική, τη μεσαία περίοδο της κρίσεως και προσπάθεια απόκρυψης και μετά στην τρίτη περίοδο αυτή που αναφέραμε εμείς με τα υπερβατικά και σπουδαία στοιχεία. Και στις τρεις περιόδους, είτε στις δύο, ο Λιβαδίτης ήταν φτιαγμένος για να αγαπιέται. Στην πρώτη την πολιτική περίοδο, μάλιστα, ήταν τόσο συναρπαστικός που, όπως γράφει ο Βουρνά σε ένα σημείωμά του, όταν λάβαμε από τη Μακρόνισσο το ένα ποίημά του «Μη σημαδέψεις στην καρδιά μου», μας έπιασαν, λέει, τα νήπια δάκρυα. Εδώ είναι συγκλονιστικό, θα μου επιτρέψεις. Έτσι, ναι. Ναι, το αναφέρεις κι εσύ. Το οποίο δεν το θυμάμαι ακριβώς, δυστυχώς δεν έχω τόσο καλή μνήμη, αλλά γράφει, απευθυνόμενος στον ανθρωποφύλακα Φρουρό, στη Μακρόνισσο, ότι μη με χτυπήσεις την καρδιά αν θέλεις να με σκοτώσεις, γιατί εκεί κρύβω τη μορφή σου και δεν θέλω να σε πληγώσω. Συγκλονιστική ποίηση. Τώρα μιλάμε βεβαίως και θέλω να κάνω την παρατήρηση. Τα τραγούδια αποτελούν την υψηλή στιχουργική του Λιβαδίτη. Η ποίησή του είναι ένα άλλο κομμάτι πολύ πιο σημαντικό, διαχρονικό, έτσι. Αλλά κυρίως είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Κέντρο ο άνθρωπος. Η στιγμή που 25 χρόνων, το 1947, εξορίζεται στη Μακρόνισσο ο Λιβαδίτης, λόγω των αριστερών φρονημάτων του, είναι κομβική στιγμή και για τον ίδιο και για την ποίησή του. Επίσης, το γεγονός ότι μετά από μια περίοδο, όπως προείπαμε, μπαίνει σε μια περίοδο εσωστρέφειας. Δηλαδή, αφήνει τα του κόσμου και πηγαίνει
Στα του ανθρώπου. Στα του ανθρώπου, στα ναι. του ανθρώπου. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι εν τέλει η ίδια του η ζωή συνιστούσε πολιτική δράση. Δηλαδή μπορεί να μην ήταν ενεργά. Και στάση. Θα ψάξω να βρω αυτό το στίχο, τον έχω σημειωμένο Γιώργο Δουατζή για να τον αναφέρουμε. Στο απάνθισμα δεν θα ήταν κακό να μας διάβαζες 2-3 πραγματάκια. Όχι εγώ, εσείς που είσαστε ποιητές. Αλλά ας ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μανώλη το Μητσιά και να συνεχίσουμε. Τραγούδι σταθμός. Ένα τραγούδι σταθμός. Το γειτονιά. Yeah. Και βεβαίως να πούμε για εκείνους που τώρα παίρνετε τηλέφωνο, Μίκης Θεοδωράκης. Παντού, από πάντα και για πάντα. Ο Μίκης ήταν ο καλύτερος που ανέδειξε την ποίηση του Λιβαδίτη. Μηνύματα αγάπης του κόσμου λένε ότι ευχαριστούμε τον Μανώλη τον Μητσιά για όλα όσα μας έχει προσφέρει αυτά τα χρόνια, για τη φωνή του που έχει ερμηνεύσει μερικά από τα ομορφότερα και σοφότερα ελληνικά τραγούδια.
Τα έχω πει αυτό όλα και συζητήσει με τον. Αδελφή ναι. της Βίκης μου σχολείου, η Μαρία, τηλεφώνησε και είπε ότι μετά τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι μόνο ο Μητσιάς μπορεί να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Αυτά, ναι. Έτσι λέει. Σας ευχαριστούμε για να... ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Γιώλα Γυροπούλου Παπαδοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το υπέροχο μήνυμα που μας έστειλε σε σχέση με την πίεση του Λιβαδίτη. Δεν προλαβαίνω δυστυχώς, κυρία Γυροπούλου, να το διαβάσω τώρα, αλλά το κρατώ και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα του. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες σου, Μανώλη, στον Αχιλέα το Ουάστρο στο πιάνο, τον Ηρακλή το Ζάκα στο μπουζούκι, τον Βασίλη το Δρογκάρι στο ακορντεόν και τον Χάρη το Μέρβιγκα στο κοντραμπάσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Θα κάνετε συναυλίες με τα παιδιά? Θα κάνουμε συναυλίες. Όλο το χειμώνα εμφανιζόμαστε μαζί στις γραμμές στην μουσική σκηνή. Κάθε βράδυ τα παίζουμε αυτά τα κομμάτια. Κάθε βράδυ σχεδόν. Ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ξέρουν και τα παίρνουν σωστά. Ξέρετε, έχει σημασία αυτό που λέω. Βέβαια. Αν η μουσική τα παίρνουν σωστά, τα τραγούδια γίνονται. Λιτά και σωστά. Μπράβο, ναι. Πριν μας πει και ο Γιώργος Δουατζής αυτό το απόσπασμα από την ποίηση του Τάσου του Λιβαδίδη, θέλω να σας πω ότι απόψε στις 8 γίνεται μια συναυλία με αφορμή τη σημερινή ημέρα, 21η Απριλίου, 43 χρόνια από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Ο συνθέτης, ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος, θα μας θυμίσει την ιστορική συναυλία που είχε δώσει το 1972 στο γήπεδο του Sporting και η οποία είχε αποτελέσει την πρώτη μεγάλη νεοελίστικη αντιστασιακή παρουσία. Εισαγωγή στο μαζικό αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα που είχε κορυφωθεί με το Πολυτεχνείο. Η εκδήλωση θα γίνει στον Πολυχώρο Μπακαρό, Σοφοκλέους 1 στο κέντρο της Αθήνας και ο Γιάννης Μαρκόπουλος θα παίξει στο πιάνο και θα ερμηνεύσει τραγούδια του από τη συγκέντρωση του Sporting που σφράγισαν μια συμπόρευση πάθους και έμπνευσης ανάμεσα στην τέχνη, την ελευθερία και τη νέα γενιά. Θα είναι εκεί ο Χαργάλαμπος ο Χαργανουράκης, με Μέμης Πυράτου, ο Αλέξανδρος Μπελές, νέος τραγουδιστής και στο πιάνο θα είναι ο Δημήτρης Παπαθεοδόρου. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο τότε τρισδοετής φοιτητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και μέλος της Δεκαμελούς, τότε φοιτητικής επιτροπής, Αλέκος Αλαβάνος. Δύο βιβλία έχω ακόμα να πω, αλλά προηγείται ο Γιώργος Δουατζής για το στίχο αυτό του. Να πω και κάτι, σήμερα υπάρχει μια τιμητική βραδιά του Γιώργου του Δουατζή. Θα ναι, ναι, ναι. Ναι, είσαστε όλοι καλεσμένοι. Βέβαια. Ναι. Σήμερα λοιπόν, ναι, γιατί ο Γιώργος Δουατζής, όπως ξέρετε, εκτός από τη μουσικογράφος, είναι και ποιητής, είναι το τιμόμενο πρόσωπο στην ποιητική βραδιά τη Τετάρτη που διοργανώνει απόψε, 21η Απριλίου, στις 8.30 το βράδυ, η Λίνα Νικολακοπούλου. Και όλα αυτά στη μουσική σκηνή Zoom τη Πλάκα. Όσοι θέλετε να πάτε, είναι ελεύθερη είσοδο, δεν είναι, Γιώργο? Ευχαριστώ για την ανακοίνωση. Βεβαίως όποιος θέλει έρχεται και πιστεύω ότι θα είναι μια βραδιά που θα τη χαρούνε. Να πω τον στίχο ακριβώς αυτό που είπαμε πριν. Ναι. Και όταν σου πουν να με πυροβολήσεις, χτύπαμε αλλού. Μη συμπανδέψεις την καρδιά μου. Κάπου βαθιά τη ζει το παιδικό σου πρόσωπο. Δεν θα ήθελα να το λαβώσεις. Συγκλονιστικό στίχος. Επίσης για την πρώτη περίοδο θα πρέπει να τονίσουμε ότι είχε περάσει από δίκη για την περίφημη και σπουδαία συλλογή του «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου». Μπράβο. Με το νόμο 509. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πνευματική δίκη. Για να δείτε την μικροψυχία ορισμένες φορές των καιρών και πόσο, τέλος πάντων, αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Αυτό. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πνευματική δίκη, έτσι. Βεβαίως. Για τη συλλογή αυτή φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου. Όχι μόνο τους Έλληνες διανομένους, αλλά και όλης της Ευρώπης και της Αμερικής. Έχω δύο βιβλία που σχετίζονται με τη σημερινή ημέρα. 43 χρόνια από την δικτατορία του 1967. Τα ποίηματα, Αλέξανδρος Παναγούλης, «Η ταράτσα της Μπουμπουλίνας». Είναι δύο βιβλία, αν μου επιτρέπει το κοντρόλ να τα πω, γιατί είναι άμεσα συνυφασμένα με τη σημερινή ημέρα. Δεν έχω χρόνο να τα πω. Θα τα πω αύριο, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Γιώργο Μαρκόπουλε. Δεν προλάβαμε να διαβάσουμε στίχους του Λιβαδίτη, που είναι συγκλονιστικός. Αν σου ζητήσει ο κόσμος στην εκδήλωση που θα γίνει απόψε, να γίνει αυτό. Στην εκδήλωση που θα έρθει, όποιος έρθει, ναι. Υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ που είχε κάνει η ΕΡΤ για μένα, όπου είναι μέσα και ο Λιβαδίτης που απαγγέλει. Ναι. Ωραία. Είναι ο αγαπημένος μας, τι να κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, και εμένα ήταν ο αγαπημένος μου Τάσος ο Λιβαδίτης. Και μόνο διαβάζοντας το βιβλίο σου, κατάλαβα γιατί. Πουλάει όσο κανείς αυτή τη στιγμή. Τον ανακαλύπτει ο κόσμος συνεχώς. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να ερμηνεύεις αυτά τα τραγούδια που μας χρειάζονται. Μας χρειάζονται για την ψυχή μας, μας χρειάζονται για το μυαλό μας, μας χρειάζονται για την κοινωνική μας συνείδηση και εν τέλει για την ελευθερία μας. Καλό υπόλοιπο. Μην ξεχνάμε. Να μαθαίνουμε.
την ιστορία μας. Καλό υπόλοιπο. Αύριο θα τα ξαναπούμε και θα σας πω και για τα βιβλία. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Αύριο λίγο μετά τις 4. Πάμε ένα τραγούδι. Πάμε. Πάμε. Ένα από τα λυρικά. Παιχνίδια στο νερό, πικρό το βράδυ φτάνει. Νύχτες που έκλαψα, γέφυρες που έκαψα, άστρα που αγάπησα, πού πάω και τι θα βρω, πικρό το βράδυ φτάνει.